Κύριε Αβγενάκη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα για εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε σημαντικά πράγματα στην Ευρώπη, έχουμε σημαντικά πράγματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υιοθετούνται προτάσεις στις οποίες καταθέτει η κυβέρνηση, εσείς δηλαδή ως καθήλυν υπουργός. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, έχουν δουλευτεί, έχουν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει αυτή η συντονισμένη προσπάθεια πολύ πριν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα. Μη θεωρήσει κάποιος ότι το κάναμε επειδή ήταν τα μπλόκα. Καμία σχέση. Θυμίζω πολύ γρήγορα. Το λέγατε από την πρώτη στιγμή, έτσι, πρωτού φουντώσει η ιστορία των μπλόκων. Θυμίζω, Δεκέμβρη, πρώτη χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέσαμε τις 6 προτάσεις για τεχνικές βελτιώσεις της ΚΑΠ που είχαμε το δικαίωμα. Υιοθετήθηκαν οι περισσότερες, μεταξύ αυτών και η αγρανάπαυση για το έτος αυτό, που σημαίνει λοιπόν ότι 127.000 αγρότες, Έλληνες αγρότες, 1,5 εκατομμύριο στρέμματα θα καλλιεργηθούν, ενώ θα έπρεπε να μην καλλιεργηθούν στα πλαίσια της υγείας του εδάφους. Παρ' όλα αυτά θα καλλιεργήσουν κανονικά, θα έχουν το εισόδημά τους από την προβλεπόμενη επιδότηση και σύν της άλλης τα έσοδά τους από την καλλιέργειά τους. Αυτό ήταν μια πρώτη μικρή επιτυχία. Μέσα στο χαμό δεν αξιολογήθηκε όπως έπρεπε, αλλά η γνώμη είναι πως σιγά σιγά τώρα που ηρεμούν τα πράγματα ο κόσμος να αξιολογεί περισσότερο. Συνάμα, οργανώσαμε και δούλεψε για πρώτη φορά, 24 Ιανουαρίου, η συμμαχία των 9 χωρών της Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης, που έχουμε περισσότερα κοινά προβλήματα. Εκεί είχαμε κοινή δήλωση, μεταξύ αυτών έλεγε για την ανάγκη αλλαγής της ΚΑΠ και μια σειρά άλλων προτάσεων, τα οποία έχω ανακοινώσει σε προηγούμενη κομπή. Και προγραμματίσαμε και τη δεύτερη συνάντηση, η οποία έγινε μόλις τη Δευτέρα. Όμως τη Δευτέρα που μας πέρασε είχαμε το πρωί σύσκεψη, συνεδρίαση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που συμμετέχουμε όλες οι κεντροδεξίες κυβερνήσεις. Δηλαδή Κροατία, Φιλανδία, Αυστρία, Λιθουανία, Τσεχία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και φυσικά η Ελλάδα. Και εκεί, καλά προετοιμασμένοι όπως ήμασταν ως χώρα, καταθέσαμε έγκαιρα ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται πολύ διεξοδικά για τα θέματα της κλιματικής κρίσης, των συνεπειών, των προβλημάτων που ανοίγονται μπροστά, η ανασφάλεια και η αγωνία των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών και μια σειρά προτάσεων, οι οποίες μόλις χθες υιοθετήθηκαν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μελέτης και υπογραφής όλων των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και με κοινή δήλωση λοιπόν, την οποία έχω εδώ μπροστά σας. Ραδιόφωνο δεν μας εξυπηρετεί η εικόνα, αλλά σίγουρα εσείς το βλέπετε και πρέπει να το μεταφέρετε. Που με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι υιοθετήθηκε πλήρως η ελληνική πρόταση για μια σειρά βελτιώσεων της ΚΑΠ 23-27. Και αυτό πάει ως κοινό. Αφορά και το Γάλλο αγρότη, φαντάζομαι. Βεβαίως. Θέλω να πω, δηλαδή δεν όχι, τελειώνεται μόνο. Εδώ είναι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ωστόσο όμως, ναι. Τη Δευτέρα είχαμε και την πρώτη τη συνεδρίαση με Βελγική Προεδρία, που ο Βέλγος έχει ήδη υπογράψει στο EPP, γιατί είναι μέλος. Είχαμε λοιπόν συνεδρίαση των 27 κρατών μελών, τη Σύνοδο κανονικά. Και εκεί εμείς ως Ελλάδα πήγαμε οργανωμένοι με 19 σημεία. Και αργά το μεσημέρι είχαμε τη σύσκεψη ξανά που εμείς οργανώσαμε ως Ελλάδα των 9 χωρών της Μεσογείου. Στις συζητήσεις που κάνουμε παρόντος ημών, κύριε Αβγενάκη, με τους αγρότες, τίθενται οι παράμετροι της ΚΑΠ. Θα κάνουμε άλλη μια συνάντηση προσεχώς. Προκειμένου να πείτε τι έχετε συμφωνήσει τώρα ως προς αλλαγές που ζητεί ο αγροτικός κόσμος, να συζητηθούν αυτά, να τα ακούσουν οι άνθρωποι δηλαδή για όλα αυτά που λένε, για τις ελληνοποιήσεις, για τις παράνομες εισαγωγές, για όλα αυτά τα θέματα που θέτουν. Ωστόσο, μια αναφορά επιτρέψουμε για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό υιοθετεί τη νέα πραγματικότητα στον πρωτεϊνή τομέα. Είναι παρήγορο που ακόμα και χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος που ήδη βιώνει ο Ευρωπαϊκός Νότος. Δεν πρόκειται όμως απλά για ένα ψήφισμα που στηρίζεται στην κοινοτική αλληλεγγύη. Είναι ένα ψήφισμα που στηρίζεται στη λογική, καθώς αποδείχθηκε ότι η κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Αυτή η παραδοχή επιτάσσει να λάβουμε μέτρα που στηρίζουν τις προσπάθειες των αγροτών μας για διασφάλιση της παραγωγής τους. Άλλωστε, η επισητιστική ασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ως πολίτες της Ευρώπης, έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πάρουμε έγκαιρα τα επιβαλλόμενα μέτρα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την εξέλιξη, διότι η Ελλάδα σωστά, οργανωμένα, λειτουργήσαμε βήμα-βήμα, δημιουργώντας ή ενισχύοντας συμμαχίες. Και στο τέλος, είμαι πολύ αισιόδοξος για τις αλλαγές οι οποίες απέρθουν στην ΚΑΠ. Και όλα αυτά με ένα χρονοδιάγραμμα, πριν τις ευρωεκλογές. Άρα, λοιπόν, θα έρθουν αλλαγές στην ΚΑΠ, δηλαδή θα απαντηθεί αυτό που λένε ότι εμείς είμαστε στην πράσινη μετάβαση και έχουμε αυστηρούς κανόνες στην παραγωγή της καλλιέργεια και την ίδια ώρα η Ευρώπη εισάγει προϊόντα από άλλες χώρες που έχουν χρησιμοποιήσει ό,τι φωτοφάρμακο που εμείς το έχουμε έχετε πετάξει εδώ και 20 χρόνια. Αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Βέβαια, το μα δεν παρολογίζονται οι αγρότες αυτό. Βεβαίως. Ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες προτείνουμε, μάλλον ποιο είναι το πνεύμα. Έχουμε μια ΚΑΠ η οποία έχει χαρακτηριστικά
μιας τιμωρητικής ΚΑΠ, αφενός αφετέρου εξαιρετικά γραφειοκρατικής, δυσνόητης και δυσκίνητης, που γεμίζει με απαιτήσεις, γραφειοκρατία, τόσο τους αγρότες, τους δικαιούχους των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων, αλλά ακόμα και τους οργανισμούς, είτε τη διαχειριστική αρχή διαφάνειας, είτε τη διαχειριστική αρχή, με συγχωρείτε, είτε τον ΟΠΚΠΕ. Όλα αυτά πρέπει να απλοποιηθούν. Οι προτάσεις οι οποίες καταθέσαμε ήδη στη Σύνοδο, στην επίσημη Σύνοδο, έχουν στο σκοπό να απλοποιήσουμε τη ζωή των αγροτών. Γιατί να επιβάλλει κανόνες, θέλει να ενισχύσει αγρότες τρίτων χωρών. Το καταλαβαίνω και καλά κάνει. Γιατί δεν πάει να τους πει και σε εκείνους, δεν θέλω να πω προϊόντα, δοθεί αίσθηση ότι δυσφημίζω προϊόντα. Λοιπόν, για να πάει να τους πει και σε εκείνους ότι κοιτάξτε, εμείς αυτά τα φυτοφάρμακα τα καταργήσαμε στην Ευρώπη. Ξεκινήστε και εσείς από τώρα. Να ξεκαθαρίσουμε. Σας χρηματοδοτούμε να το κάνετε. Είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης. Βεβαιότατα. Μάλιστα. Ναι, αλλά δίκαια, οργανωμένα και κυρίως... όχι κουτοπονηριά. Εδώ υπάρχει μια κουτοπονηριά, κύριε. Δεν Γενάκη, ξέρω αν είναι κουτοπονηριά. Είναι η επικράτηση των πρασίνων και των σοσιαλιστών, οι οποίοι οδήγησαν σε μια ακραία, θα έλεγα, βάση των εξελίξεων και των όσων βλέπουμε. Και το Λαϊκό Κόμμα τι έκανε, κοιμότανε. Το Λαϊκό Κόμμα τότε δεν αντέδρασε όσο θα έπρεπε. Κοιμόταν, λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις οι οποίες έγιναν δεν έφεραν τα αποτελέσματα. Ωστόσο όμως η πλειοψηφία των κομμάτων που τότε, την προηγούμενη περίοδο, ήταν κατά βάση πράσινοι αλλά και σοσιαλιστές, οδήγησαν σε αυτή την πράσινη μετάβαση, στην πράσινη συμφωνία, η οποία έχει όλα αυτά τα δυσνόητα χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνω, αυτό που πέρασαν οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές είναι κάτι πάρα πολύ στενός κορσές για τους αγρότες. Απολύτως, γι' αυτό το λόγο για και οι Έλληνες. Για να μην πω και δύο τα παλαβομάρες. Απολύτως, γι' αυτό το λόγο και οι Έλληνες αλλά και οι Ευρωπαίοι αγρότες αντέδρασαν και αντιδρούν σε ό,τι αφορά με τα χαρακτηριστικά της ΚΑΠ, που έχει αυτή η ΚΑΠ 23-27 και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης και των κοινοτικών ενισχύσεων που δίδονται, που στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ξεκίνησε η συζήτηση για αλλαγές. Σε ενεξελίξη δηλαδή ΚΑΠ, ξεκίνησε η συζήτηση για αλλαγές. Πράγμα το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Που σημαίνει ότι είναι το πρόβλημα μεγάλο, είναι έντονο πλέον και είναι και πραγματικό. Ωραία. Διάλειμμα εδώ και αμέσως μετά θα. Δεν ξέρω, έχουμε τελειώσει. Θα πούμε στη Θεσσαλία. Ό,τι θέλετε εσείς. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Το ξέρω, έχουμε πολλά, αλλά δεν πάμε να τα πούμε εδώ πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Αβγενάκη. Απλά μπορώ να σας πω κάποιους τίτλους. Που νομίζω θα σας ενδιαφέρουν. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει σε τίτλους και συνεχίζουμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αβγενάκης στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, κύριε Αβγενάκη, τι θα θέσετε υπόψη του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα? Ας το δούμε σε τίτλους τουλάχιστον. Σε τίτλους. Θα κάνω τρεις παρουσιάσεις. Η πρώτη είναι οι προτινόμενες από τη χώρα μας αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική, οι 19 προτινόμενες παρεμβάσεις αρχικές. Γιατί λέω αρχικές? Διότι ήδη έχω αποστείλει επιστολή προσωπική, σε διεπαγγελματικές οργανώσεις, σε συνδέσμους, σε τριτοβάθμια όργανα του πρωτογενή τομέα, σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σε αρκετούς εμπλεκομένους με τον πρωτογενή τομέα, να μας καταθέσουν μέχρι τις 10 του Μάρτη τυχόν προτάσεις που έχουν για βελτιώσεις δομικές στην ΚΑΠ 23-27, ώστε να πάμε οργανωμένοι σαν μια γροθιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επηρεάσουμε από όλες τις θέσεις που ο καθένας μπορεί να επηρεάσει, έτσι ώστε να πετύχουμε το μέγιστο. Το δεύτερο είναι η έλεγχη στα τρόφιμα αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές του Γενάρη μια συντονισμένη προσπάθεια με μεικτά κλιμάκια για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων. Δεν περιμέναμε, επαναλαμβάνω, να ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις. Το κάναμε πολύ έγκαιρα. Και έχουμε ήδη αποτελέσματα, στοιχεία, νούμερα και πρόστιμα, τα οποία θα ανακοινώσω στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόστιμα σε εταιρείες που έχουν τελεσιδικήσει, που έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σε πρώτο και δεύτερο βαθμό των ελέγχων. Γι' αυτό και δεν μπορώ να ανακοινώσω ούτε καν στο Υπουργικό Συμβούλιο πολλές λεπτομέρειες, παρά μόνο αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και έχουν υπογραφεί τα πρόστιμά τους. Ναι. Και τρίτον, θα γίνει παρουσίαση. Φαντάζομαι θα ανακοινωθούν οι εταιρείες αυτές για να ξέρουμε. Βεβαίως, όσες μας επιτρέπετε. Ακούγονται μεν, αλλά δεν πείθει η πολιτική τάξη ότι επιβάλλει πρόστιμα, κύριε Βγενάκη. Με αυτή την έννοια λέω, δώστε τα στη δημοσιότητα. Πάνω από 1,5 ναι. εκατομμύριο. Ναι. Ωστόσο όμως θα ανακοινωθούν αυτά που έχουν τελεσιδικήσει και που έχουν υπογραφεί και έχουν καταλογιστεί τα πρόστιμα σε αυτές τις εταιρείες. Το ίδιο είχα πείσει και τον κύριο Σκρέκα. Δηλαδή είχα πιέσει τον κύριο Σκρέκα να το κάνει, γιατί δεν πιστεύει η κοινή γνώμη. Με αυτή την έννοια το λέω. Δώστε εμένα δεν χρειάζεται να με πιέσετε. Είναι υποχρέωσή μου και το κάνω με μεγάλη χαρά. Γιατί πρέπει να περάσουμε και μηνύματα, να δούμε και αν τα μέσα. Να σας πω κάτι. Έτσι ελέγχονται και η άλλη πλευρά. Εάν τα μέσα ενημέρωση θα διαβάσουν.
Εγώ βρίσκω τα ζητήματα της δημοσιογραφίας. Η δημοσιογραφία είναι μέρος του προβλήματός μας, κύριε Αβγενάκη. Δεν απέξω. Λοιπόν, και να δούμε αν τα μέσα ενημέρωσης έχουν τα κότσια να διαβάσουν τις εταιρείες που φάγαν το πρόστιμο. Σωστά. Εσείς για να δούμε και την άλλη πλευρά, να ελέγξουμε και την άλλη πλευρά. Και η τρίτη παρουσίαση αφορά το νομοσχέδιο που αφορά τις διαδικασίες ελέγχου. Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και στα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα. Διατάξεις για τα ελεγκτικά όργανα και τους ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των υποπτευομένων από αυτό οργανισμών. Δηλαδή ένα κυρωτικό πλαίσιο, το οποίο στην ουσία ενισχύει όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από αρχές του Γενάρη. Το θέμα των ελληνοποιήσεων μας απασχολεί. Έχουμε ήδη μπει δυναμικά στο χώρο. Ελέγχουν, στον έλεγχο και στον και το μέλι, επίσης, του γάλατος, είναι... γάλα, μέλι, λάδι, με προκυπευτικά έχουμε ήδη ξεκινήσει. Θα δώσουμε βάρος στις ντομάτες και στις πατάτες που έχουμε ζητηματάκια από ελληνοποίησεις από συγκεκριμένες χώρες, τρίτες χώρες όπως είπατε νωρίτερα, που εκεί καλλιεργούνται χωρίς ελέγχους. Ανεξέλεγκτα. Ακριβώς, έρχονται στην Ελλάδα, βαφτίζονται με διαφόρους τρόπους που σχεδόν ξέρουμε. Και απλώς τι κάνουμε, ενεργοποιήσαμε τους τρεις μηχανισμούς που διαθέτουμε ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεργαζόμενοι με τις τοπικές ΔΑΟΚ, υπηρεσία των περιφερειών, του Υπουργείου Εσωτερικών δηλαδή, με τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και των εισαγγελέων. Η επόμενη πρόσκληση, τη δηλώνω από τώρα, δηλαδή τη οργανώνω από τώρα φωνακτά, είναι να έρθετε και να μιλήσουμε με τον κτηνοτρόφο πάνω από την Καστοριά. Με χαρά. Θα βρούμε μελισσοπαραγωγό για να μας μιλήσει. Μια και παιδιά μελισσοπαραγωγό, να υπενθυμίσω ότι στη συνάντηση που είχαμε τη Συντονιστική Επιτροπή των Μελισσοκόμων που είχαν βρεθεί την προηγούμενη Πέμπτη στην πλατεία Συντάγματος, περιμένω να μου ορίσουν μια αντιπροσωπεία, μια ομάδα που θα δουλέψουμε μαζί 3-4 ζητήματα που συμφωνήσαμε εκείνη την ημέρα. Επειδή δεν ξεχνώ. Ωραία. Και επειδή εμείς δεν είμαστε για να τρώμε το χρόνο, είμαστε για να κάνουμε δουλειά. Ωραία. Και κρινόμαστε από το αποτελέσμα. Μια ερώτηση τώρα για τους ψαράδες. Αυτοί που πάνε οι άνθρωποι ερασιτέχνες από την ακτή και απλώνουν την πετονιά τους, γιατί πρέπει το καλάμι τους, γιατί πρέπει να πάρουν άδεια, αυτό λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, να σας πω ότι πραγματοποιήσαμε το Σαββατοκύριακο, μου κάνετε μια εξαιρετική πάσα και σας ευχαριστώ. Όχι εδώ, Γιάννης από το φορτηγό. Ο Γιάννης λοιπόν μας κάνει μια εξαιρετική πάσα να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματοποιήσαμε το πρώτο συνέδριο για την Αλία, αλλιευτικό τουρισμό και ιχθυοκαλλιέργεια. Το διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το διοργανώσαμε στην Ελευσίνα, είχαμε 54-55 ομιλητές, έκαναν για πρώτη φορά όλων των κατηγοριών οι ψαράδες, οι ιχθυοκαλλιεργητές, οι ακαδημαϊκοί, οι ερευνητές, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αλλιευτικό τουρισμό. Ήταν μια καταπληκτική διήμερη συζήτηση, οργανωμένη. Ήδη έχουμε καταγράψει και κωδικοποιήσει τα συμπεράσματα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά. Και ο στόχος είναι μέσα από αυτή τη συνάντηση να υπάρξει επιτέλους και διεπαγγελματική. Αυτοί θα θέλουν άδεια οι ερασιτέχνες. Πάμε τώρα για τους ερασιτέχνες. Είχαμε ενότητα ξεχωριστή για τους ερασιτέχνες. Ερασιτέχνες αλληλείς είναι διάφοροι, που είναι πραγματικά ερασιτέχνες ή κατά δήλωση ερασιτέχνες, και στην ουσία κάνουν μαύρη εργασία. Κάνουν μαύρη αλίευση και στη συνέχεια ενισχύουν την παραοικονομία. Και αυτοί κάνουν ζημιά και στους πραγματικούς ερασιτέχνες, ρομαντικούς και ωραίους ερασιτέχνες ψαράδες, αφενός και αφετέρου, κάνουν ζημιά και στους επαγγελματίες, διότι τους παίρνουν μέρος της δουλειάς. Είναι πάρα πολλές οι ταβέρνες, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, που προμηθεύονται ψάρια από τους κατά δήλωσή τους ερασιτέχνες. Αυτοί θα τελειώσουν. Και θα τελειώσουν πώς? Με το Μητρό των Ερασιτεχνών Αλλιέων, όπου θα τηρείται από το Υπουργείο, θα ελέγχεται από το λιμενικό. Έχουμε ήδη κάνει μια συνεννόηση και θα φέρουμε στο επόμενο διάστημα και διάταξη σχετικά γι' αυτό, ώστε να έχουν δικαίωμα να αλλιεύουν μονάχα όσοι έχουν άδεια και να ελέγχονται για αυτό από το λιμενικό που έχει την ευθύνη. Ώστε να πατάξουμε, να περιορίσουμε, μακάρι να μπορούσαμε να εξαφανίσουμε, αλλά τέλος πάντων θα περιορίσουμε σίγουρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλους αυτούς κατά δήλωση ερασιτέχνες αλλιείς. Τώρα, το αν είσαι στη στεριά και ψαρεύει το ψαροκάλαμα, αυτό δεν χρειάζεται άδεια παρεπτόντως. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Φορέστε τα ακουστικά σας, παρακαλώ. Περάστε τα ακουστικά. Μισό λεπτό. Γιατί. Κάτι είναι τώρα. Να ανοίξουμε. Ορίστε. Λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Κουκότσικας από το Στεφανοβίκιο. Γιώργο, καλημέρα. Αρχίζω αντίστροφα σήμερα, όχι από τον Κανή, αλλά από σένα που είσαι και ο περισσότερο, δεις το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα και στον κύριο Κουκότσικα. Πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ορίστε, περιγραφή. Το νερό. Το νερό, εδώ, υπομένει, παραμένει. Έχει αλλάξει σχέση με αυτό που είχα δει εγώ την δεύτερη εβδομάδα μετά την καταστροφή? Έχει κατέβει, ναι, σχετικά. Φυσικά έχει κατέβει, γιατί είχαμε σε εισαγωγικά, λέω, την τύχη. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, γιατί το νερό είναι φυσικό σπόρο. Έτσι, να μην έχουμε βροχές. Ναι. Να μην έχουμε βροχές, το αποτέλεσμα ή άλλα πλημμυρικά φαινόμενα. Εντάξει, όσον αφορά την περιοχή, πέφτει, φεύγει από ένα σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα,
αν είναι γύρω στα 180.000 στρέμματα, τώρα είναι 150, νομίζω. Κάτι παρακολουθούμε κι εμείς κάποια μετεωρολογικά στοιχεία που δείχνουν αυτό. Έξοδος είναι η μία, το θερόφραγμα που Άρη επισκέφτηκες. Από εκεί πέρα, αυτό πέρα τραβάει μια σχετική ποσότητα, έτσι, μια μικρή ποσότητα αυτό το πράγμα. Εκεί ο αγωγός αυτός. Τραβάει συγκεκριμένα 700.000 σχετικά το 24ωρο. Τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν πει οι επιστήμονες και οι δήμονες, εντάξει. Ναι. Οι Ολλανδοί είναι εκεί, ήρθαν καθόλου, σας μίλησαν, γιατί φαντάζομαι τώρα ο κύριος Υπουργός θα μου αρχίσει να μου λέει για τους Ολλανδούς. Αλλά ήρθαν από εκεί, είναι στην περιοχή οι Ολλανδοί. Αυτή τη στιγμή, διάστημα, όχι. Ξέρω ότι ήρθαν προηγούμενες μήνες, κάναν αυτοψίες και με ένα αέρια μέσα κτλ. Τώρα περιμένουμε το πόρισμα. Έτσι, νομίζω εντός των ημερών, αυτό διαβάζουμε και εμείς τον τύπο. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Υπουργέ, τι λέτε λοιπόν εδώ για τον κύριο Κουκότσικα και σε όλους τους ανθρώπους που μέσω του κύριου Κουκότσικα περιμένουν. Καλημέρα, κύριε Κουκότσικα. Να ενημερώσω ότι αύριο, 1 η ώρα το μεσημέρι, έχουμε προγραμματισμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία και του κύριου Σκυλακάκη και του κύριου Ταχιάο και του κύριου Τριαντόπουλου και του κύριου Πετραλιά. Παρουσία και του κύριου Κουρέτα, του αρμόδιου του πρωτογενή τομέα, του Περιφερειάρχη, Δημάρχων, Προέδρου ΠΕΔ, Πρόεδρων Επιμελητηρίων, Πρόεδρων Επαγγελματικών Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, Πρόεδρων Κτηνοτροφικής Ομοσπονδίας, Αλλιέων, Μελισσοκόμων, της Επιτροπής των ΤΟΕΒ, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιος, Επιτροπή η Θεσσαλή από τους 15, 6 ήταν από τους 15 εκπροσώπους του Πανελλήνιου, πώς ακριβώς το λέγανε, των μπλόκων. Του και τα μπλόκα οργάνου, θα εκπροσωπηθούν. Βεβαίως, όσοι από αυτούς είναι Θεσσαλοί, τους καλέσαμε και αυτούς, ήταν με κάτι, ώστε να κάνουμε μια συντονισμένη κουβέντα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι τρέχει, να ενημερωθούν για αυτά που έτρεξαν, που αυτά που έχουν δρομολογηθεί, και ειδικά αυτό την περίοδο της έντασης σίγουρα χαθήκαν πληροφορίες. Να καταλάβουμε και εμείς όλοι στην αρμόδια Υπουργή, δεν είναι μόνο δουλειά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όλο αυτό. Από το Στεφανοβίκιο, ποιον έχετε από εκεί, από τα παρακάρλια? Έχουμε μια επιτροπή. Υπουργή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα τώρα, ότι είναι περίπου στα 17-18 χωριά. Έχουν κάνει κατά καιρούς διάφορες επιτροπές. Που καμιά φορά ο ένας ακυρώνει τον άλλο, θεωρεί τον εαυτό πιο ειδικό. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν είμαστε με την έννοια, καταλαβαίνετε, την επιτροπή άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, μα σα λέω. Αύριο. Έχουμε, αυτό να σα πω. Να σα πω, βεβαίως, είναι 7-8 στελέχη. Εγώ δεν το λέω, Γιώργο, με την έννοια ότι να είσαστε στις επιτροπές μέσα, αλλά κάποιο πρέπει να είναι. Αντίον μπορώ να πω. Τι. Να σα πω τα προβλήματα, αλλά το να είμαι. Σκοπός είναι τώρα κάποια στιγμή να υπάρχει μια λύση. Και σε αυτό το οποίο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, νομίζω το έχουμε άρει και από τα Χριστούγεννα, δηλαδή από το χρονιά. Από το Στεφανδίκιο θα είναι ο κύριος Τάγκαλος. Βλέπω εδώ πέρα στη λίστα μου. Μάλιστα. Ο πρόεδρος του Υπουργείου. Μπράβο. Ναι. Είναι στην Επιτροπή, όπως και από τις υπόλοιπες περιοχές. Στην ουσία εκπροσωπείται από τους πρόεδρους των χωριών, στην προσπάθεια να έχουν μια αντιπροσωπευτικότητα. Ακούστε, δεν είναι. Δεν είναι αυτό το κύριο. Σωστά. Απλά να έχουμε μια αντιπροσωπευτικότητα. Διότι πρέπει να μεταφέρει, και επειδή καταλαβαίνουμε ότι άλλες ιδιαιτερότητες στο Στεφανοδίκη και γενικότερα στην Κάρλα, άλλες ιδιαιτερότητες στην Καρδίτσα, άλλες ιδιαιτερότητες στους εταιρισμού με τα μήλα στη Μαγνησία. Ένας κοινός παρανομαστής του προβλήματος, του πρωτοφανούς προβλήματος, που λέγεται νερό, πλημμυρισμένα χωράφια. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Γι' αυτό το λόγο και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ταχιάο που είναι σε πρώτο βαθμό υπεύθυνος. Ωστόσο όμως να ενημερώσω ότι έχει παραδοθεί στον Πρωθυπουργό η μελέτη από την Ολλανδική εταιρεία, την HVA. Από εκεί και πέρα, όταν εκείνος έχει χρόνο, που έχει δώσει μια καταρχήν ημερομηνία 11 Μαρτίου, αλλά μένει να το επιβεβαιώσει και κυρίως υποχρεώσει να το επιτρέψουν, ώστε να κάνει μια κίνηση την οποία έχει προαναγγείλει ούτως ή άλλως. Δηλαδή θα συζητήσει τώρα πού, με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία εκείνος αποφασίσει. Εμείς ήδη κάνουμε την αυριανή συνάντηση για να συντονιστούμε, να καταγράψουμε τυχόν εκκρεμότητες, να ενημερώσουμε που βρισκόμαστε και να προετοιμάσουμε, αν θέλετε, για την επόμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αρμοδίους. Ένα πράγμα πες μας, ό,τι θέλετε. Σχετικά με το νερό, για να το έχει μέσα στο. Δηλαδή, εν ώψη της αυριανής σύσκεψης ο κ. Σαββιανάκης. Οι Ολλανδοί θα έχουν μέσα και μία λύση για την έξοδο του νερού. Θα με επιτρέψετε να μην δώσω καμία απάντηση, διότι αυτό θα το κάνει. Θα σα πω ότι σε
1,5 χρόνο βάσει τη ροή και χωρίς να έχουμε ένα. Θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό στην αγωνία που έχετε και το καταλαβαίνω, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω κάτι το οποίο πρώτον δεν έχω πάρει ακόμα στα χέρια μου ίδιο. Αφενός αφετέρου, έχω κάνει συζητήσεις φυσικά με την Ολλανδική εταιρεία και συνεργαστήκαμε στενότατα. Όχι μόνο εγώ και όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Έτσι, μην. Καταρχήν η Ολλανδική εταιρεία, από ό,τι γνωρίσαμε και εμείς πότε με το όνομά της, φαίνεται μια σοβαρή εταιρεία. Το θέμα είναι ότι θα πει μια μεγάλη εικόνα, γιατί δεν μπορεί μελέτη ενός φράγματος, ενός νερού, ενός καθαρισμού, ποταμού, όλα αυτά. Τα βλέπουμε και την παρακολουθούμε γενικά και πώς κινείται σε όλο τον κόσμο. Πρώτον, είναι μια μεγάλη παγκόσμια συμβέλεια εταιρεία που ασχολείται με τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Έχει επιστημονικό προσωπικό από 40 περίπου διαφορετικές χώρες. Εγώ έτσι να συνεργαστώ με πάρα πολλούς διαφορετικούς. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί, γιατί είμαι και του κλάδου, μηχανικός. Οπότε ξέρετε, έβλεπα τα πράγματα και λίγο από διαφορετική οπτική. Αλλά από εκεί και μετά, να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τις αποφάσεις παίρνει ο πολιτικός προϊστάμενος, που βέβαια είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο οποίος δεσμεύτηκε, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν ήσασταν στη συνάντηση που είχαμε κάνει λίγο πριν τις εορτές των Χριστουγέννων στην μονάδα της πολεμικής αεροπορίας έξω από τη Λάρισα, που βρεθήκαμε. Όλοι οι εκπρόσωποι των χωριών, η ενεργεία και οι επανεκλεγέντες, οι νεοεκλεγέντες, συγγνώμη, των τοπικών συμβουλίων των χωριών των παρακάλληλων περιοχών και οι δημάρχοι και ο περιφερειάρχης κτλ. Και είχε πει ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτό, θα κάνουμε διαβούλευση, τηρεί δηλαδή αυτό που είχε πει τότε. Θα κάνουμε διαβούλευση και καταλήξουμε. Πρέπει να καταλάβετε ότι κάποια στιγμή με μία μικρή άλλη δεύτερη έξοδο, σε μικρή ποσότητα. Κάπου τότε θα είχαμε βελτιωθεί πολλά πράγματα. Και επειδή έχουμε μια ιδιαιτερότητα που δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω γενικά εδώ στην περιοχή με το αεροδρόμιο, τώρα ξέρω εγώ, φτάνει, δεν φτάνει στην πύλη. Αν υπήρχε μια έξοδο με μία, δύο, τρει. Ζητάει και άλλη έξοδο για νερό. Τα ακούω όλα αυτά. Προσέξτε, έχω άποψη, γιατί σας είπα ότι είμαι μηχανικός, αλλά περιορίζω την άποψή μου στον εαυτό μου και στους συνεργάτες μου, διότι αυτή τη στιγμή, αν ο καθένας αρχίζει να διατυπώνει, από εμάς, τουλάχιστον από τα επίσημα κυβερνητικά χείλη, αρχίζει να διατυπώνει την προσωπική του άποψη, θα ακυρώσει μια πρωτοβουλία που σωστά η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ανέθεσε σε μια σοβαρή παγκόσμια συμβέλεια σε εταιρεία. Αφενός αφετέρου, πάμε να λειτουργήσουμε οργανωμένα, μεθοδικά και ομαδικά και σε απόλυτη συνεννόηση και με τους τοπικούς φορείς, για να κάνουμε κάτι σωστό, γιατί ξέρετε, ό,τι κάνουμε. Πρέπει να έχει βάθος, αντοχές και φυσικά να υπολογίζουμε και όλα αυτά. Όλα αυτά που λέτε. Και καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τις ελληνοποιήσεις έχετε κάτι να μας πείτε. Πολλά. Ναι, αλλά θα επιτρέψετε. Όχι αυτή τη στιγμή, όχι όλα μαζί. Όχι όλα μαζί. Σήμερα για να προλάβει να πει και ο Γιώργος Δρόσος από τα Φάρσαλα πάλι για τη Θεσσαλία. Θα κάνουμε άλλη συνάντηση για τις ελληνοποιήσεις. Θα ξανάρθει. Και στη διάθεσή σας να ξέρετε. Θα ξανάρθει. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Κουκότσικα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Τα ακουστικά σας, κύριε Αβγενάκη. Γιώργο Δρόσο, καλημέρα. Από τα Φάρσαλα, ο κύριος Δρόσος. Καλημέρα. Έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας. Μοιραστούμε το χρόνο όλοι μαζί. Εγώ δεν μιλώ. Γιώργο, πάμε. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Υπουργό. Και στους ακροατές. Και θα πω μια πάσα μόνο, αξιοποιώντας την κουβέντα που άκουσα πριν από λίγο, για την κουβέντα, για τη συζήτηση που θα γίνει αύριο με θέμα τη Θεσσαλία. Να σας πω ότι πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, σοβαρότατα υπόψη σας, ότι τα νερά που είναι αυτή τη στιγμή μαζεμένα στην Κάρλα και την έχουν πυγμένη, έρχονται από το όρος Όρθρης. Σας το έχω πει και σε κατηδίαν συζήτηση στη Λάρισα, ότι εάν δεν κρατήσουμε τα νερά που έρχονται από τους ορεινούς όγκους, θα είμαστε πάντα στο ίδιο όργο θεατές. Οπότε λοιπόν, αυτό λάβετε το σοβαρά υπόψη σας, να γίνουν τα μεγάλα φράγματα παράλληλα με τα έργα ανασυγκρότησης, οτιδήποτε χρειάζεται, αλλά αν δεν γίνουν τα μεγάλα φράγματα, το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Λοιπόν, και έρχομαι στο τι συμβαίνει σήμερα. Κύριε Υπουργέ, με τα λόγου γνώσης, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή από την αγορά, των αγροτών εννοώ, λείπουν κοντά, λίγο πάνω από τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Και τι θέλω να πω με αυτό. Μετά τις ζημιές που υποστήκαμε, υπάρχει αρκετή καθυστέρηση, το γνωρίζετε και ο ίδιος. Υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην εκτανίγηση των χρημάτων που αφοράν λεφτά τα οποία δεν είναι του κράτους. Η πλειοψηφία των. Για ποια χρήματα λέτε, για ποια χρήματα που έχουν καθυστερήσει. Συνδεδεμένα κομμάτια, συνδεδεμένα. Και έχουν καθυστερήσει, συγγνώμη. Βεβαίως. Αναφέρεστε. Έχουν καθυστερήσει. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω μαζί σας, διότι ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει πάνω από 200 εκατομμύρια σε όλη τη Θεσσαλία προκαταβολές. Δεν διαφωνώ. Και δεν ήταν τις φορές των αγροτών, ήταν εθνικά χρήματα. Τι χρήματα θέλετε, Γιώργο, αυτό πες όμως, με μια πρόταση για να απαντήσει. Ναι. Τα χρήματα είναι. Τα 8 εκατομμύρια τη βασική ενίσχυση που. Έχω δώσει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Είναι το 23 χρήματα. Έχω δώσει χρονοδιάγραμμα. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε.
Δεν το λέω για να κατηγορήσω κανένα. Το λέω για να επισπευθεί μια κατάσταση. Γιατί, θα το πω αλλιώς περιγραφικά για να καταλάβετε. Εάν βγείτε στο Δομοκό ψηλά που φαίνεται εκεί όλο... Εκεί ήμουν, είχα πάει, πήγα, σκάβος, ναι, πήγα. Ναι, ναι, τα σιτηρά δεν είναι πράσινα, κύριε Υπουργέ, είναι κίτρινα. Ξέρετε γιατί είναι κίτρινα? Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά να πάρει λίπασμα. Και κανένα γεωπονικό μαγαζί δεν πιστώνει πια, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι μέχρι το λαιμό πνιγμένοι στα χρέη, μιας και δεν πληρωθήκαν, διότι η Θεσσαλία δεν είχε παραγωγή. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Άρα έπρεπε να επισπευθούν τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά λεφτά, που δεν είναι λεφτά που τα εκταμιεύονται από τα ταμεία του κράτους. Δεν έχουν αποτύπωση για τον ΕΛΓΑ. Δόξα τω Θεώ, έτρεξε. Εντάξει, υπάρχει το ad hoc που είναι σε κρεμότητα, είναι άλλα 110 εκατομμύρια. Ας τα πάρουν. Παραπάνω θα πάνε παρεπιπτόντως, έτσι για να έχετε μια εικόνα. Ναι, okay, καλό είναι αυτό. Δηλαδή για τις εξοφλήσεις του ΕΛΓΑ που έχουμε δώσει deadline 30 Ιουνίου, φαίνεται από την πορεία. Δεν υπάρχει νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Το ακούω, μ' αρέσει να το ακούω, αλλά δεν μπορώ να το πράξω. Και επειδή θα είμαι έτοιμος απέναντί σας. Αυτό δεν είναι με ένα μαγικό κουμπάκι. Χρειάζεται να κάνουμε πορίσματα για 33.000 φακέλους, που κάθε φάση μπορεί να έχει 6, 7, 8, 10 διαφορετικές καλλιέρες, διαφορετικά σημεία. Και επειδή και εμείς ελεγχόμαστε, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι χρήματα, δεν είναι οργανισμός ο ΕΛΓΑ που ανήκει στο κράτος, αλλά ακόμα και στο κράτος να ανήκει και μην υποπτευόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλαμε να είμαστε συνεπείς. Ελεγχόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι νωρίτερα, να είμαστε 4 χρόνια μαζί, μας έδωσε η κοινότητα και αρνηθήκαμε και κάναμε τα πάνω κάτω να είμαστε έτοιμοι τον Ιούνιο, όπως δεσμευτήκαμε. Και όπως έχετε δει, συγγνώμη, αλλά ό,τι ημερομηνία έχουμε δώσει, είμαστε συνεπείς. Να πω ότι είχαμε δεσμευτεί για τους ψαράδες τέλος του Φλεβάρι να πληρωθούν. Ήδη είναι το 1,5 εκατομμύριο στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καταβληθεί τις επόμενες 1-2 μέρες. Να πούμε για το μέτρο 5-2, θα ανακοινωθεί και αύριο επίσημα, ότι βγαίνει στον αέρα τη Δευτέρα, Τετάρτη ξεκινούν αιτήσεις. Το μέτρο 5-2 που καλείται 100% αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και κατασκευή, ανακατασκευή καταστάσεων. Να πούμε επίσης ότι από κινητοποίηση η οποία περιορίστηκε μόνο για τη Θεσσαλία, 2 παρατάσεις προγραμμάτων 150 εκατομμύρια αντίστοιχα είναι σε εξέλιξη. Και να πούμε επίσης ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ήδη ανακοινώσει τηρείται με απόλυτη ευλάβεια και αφορά τις παρακάρλιες περιοχές, τις περιοχές που έχουν καλυφθεί από νερό. Δηλαδή έχουμε καταρχάς ορίσει 180.000 στρέμματα, που είναι πολύ λιγότερα, γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς και κυρίως αξιόπιστοι τόσο στην κοινότητα που μας ελέγχει και ειδικά για προγράμματα όπως το Μέτρο 5-2 για τις παρακάλλιες περιοχές που τώρα το στήσαμε, δεν υπήρχε και παίρνουμε την έγκριση βήμα-βήμα. Από την άλλη, οτιδήποτε έχει να κάνει και με εσωτερικά ζητήματα, θέλουμε να είμαστε τυπικοί και σωστοί απέναντι και σε εσάς, απέναντι και στους πολίτες που εκ των πάντων θέλουν να βλέπουν τα χρήματα να πηγαίνουν σωστά και να καταλήγουν στους πραγματικούς αποδέχτες, αλλά φυσικά και στην κοινότητα, όπως είπα και νωρίτερα, διότι ελεγχόμαστε και πρέπει να είμαστε κύριοι. Δεν έχουμε δώσει ημερομηνία που να μην είμαστε συνεπείς πλην, σπέβδω να πω. Σε κάτι δεν ήμασταν συνεπείς, έγινε λάθος από τους υπηρεσιακούς, αλλά δεν μπορούσα να πάρουμε το κεφάλι. Όταν δεν συμπεριέλαβαν τις περιπτώσεις των αμυγδαλοκαλλιεργητών, το κάναμε όμως και εξοφλήθηκαν και αυτοί. Ήταν περίπου στα 4-5 εκατομμύρια. Εξοφλήθηκαν και αυτοί πριν μερικές ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Γιώργο, σε καλύπτουν αυτά ή θες το επιπλέον? Αυτό μια κουβέντα. Εγώ λέω για να καταλάβουμε όλοι. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν αντιλέγω καθόλου και δεν διαφωνώ με το χρονοδιάγραμμα ότι τηρείται. Αλλά το χρονοδιάγραμμα, το συγκεκριμένο, δυστυχώς. Την πολύπαρση Θεσσαλία δεν καλύπτει τις ανάγκες της καλλιέργειας. Και εννοώ ότι θα μείνουν χωράφια καλλιέργητα και με τα λόγω γνώσης. Μπορεί να γίνει κάποια παράκαμψη για τη Θεσσαλία, κύριε Υπουργέ? Θα μείνουν χωράφια καλλιέργητα λόγω του ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά να αγοράσει εφόδια, να αγοράσει σπόρια, να αγοράσει λιπάσματα. Για τους λόγους αυτούς, ανέφερα 3-4 προγράμματα. Δεν έχουμε χρόνο να πω λεπτομέρειες περισσότερες, αλλά ευχαριστώ να το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή. Συγκεκριμένα προγράμματα στοχευμένα μόνο για τη Θεσσαλία, για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε. Σας είπα, παραδείγματος χάρη, το μέτρο 5-2, Δευτέρα ανοίγει, Τετάρτη καταθέτουν φακέλους. Και δωρεάν, παρακαλώ, όπως έχουμε συνοηθεί με τους τεχνικούς συμβούλους, δεν θα πάρουν φράγκο να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Ένα. Και καλείται 100%. Ναι, ανοίγει το πρόγραμμα, πότε θα πάρουν χρήματα, τέλος Μαρτίου, ανοίγει τέλος το πρόγραμμα, Απριλίου, καταθέτουν, να ξέρουμε πώς θα καταθέσουν, τι θα καταθέσουν. Δεν είναι. Το είναι για τους κτηνοτρόφους το πρόγραμμα. Σωστά. Για τους κτηνοτρόφους και για τους μελισσοκόμους, παρακαλώ. Ναι, για τη Θεσσαλία, αλλά και για τη Βόρεια Ευρώπη. Για την απονητροποίηση τρέχει το πρόγραμμα, το έχουμε ανακοινώσει. Έχουμε την κρίνια από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας, αλλά ήταν πολιτική απόφαση να επικεντρωθούμε και να ενισχύσουμε τις περιοχές της Θεσσαλίας. Θα καταλάβουν οι άλλες περιοχές ότι τούτοι εδώ δεν έχουν να οργώσουν. Το λέω φωναχτά και καθαρά. Ναι, ήταν απόφαση πολιτική και έχω την απόλυτη ευθύνη γι' αυτό και δεν κρύβομαι. Ότι μεταξύ του να δώσουμε τα 100 συν 50 εκατομμύρια παρατάσεις δύο προγραμμάτων απονητροποίησης
συνολικά στην Ελλάδα, είπαμε να ενισχύσουμε και ζητήσαμε, παρακαλέσαμε τους να δείξουν κατανόηση για αγρότες στις υπόλοιπες περιοχές. Στην πλειονότητα τους το έκαναν. Στην πλειονότητα τους το έκαναν και δείχνουν πραγματικά μια ανοχή και μια στήριξη στους αγρότες της Θεσσαλίας. Γιώργο, καλημέρα. Είναι πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ καλό. Μόνο που δεν έχουμε άμεση ρευστότητα, τα λεφτά θα τώρα θα έρθουν. Γεια σας. Γεια σας. Όταν θα ενταχθούμε, τέλος πάντων. Όχι, έχετε ενταχθεί. Δεν είναι όταν θα ενταχθείτε. Έχετε ήδη ενταχθεί. Και αυτό είναι βάση των χαρτών που μας δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε. Όχι, όχι. Δεν μπορώ, Γιώργο. Αφορά το Καλαμπόκι. Αφορά το Καλαμπόκι. Έχει γίνει έτοιμα να μπουν οι κομμένες περιοχές της Θεσσαλίας λόγω του Ντάνιελ φέτος στο συνδεδεμένο κομμάτι. Και ο Μιλών δεν έχει ούτε στρέμμα Καλαμπόκι. Απλά λέω ότι είναι θέμα ρευστότητας. Καλημέρα, Γιώργο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το Καλαμπόκι. Το ακούσατε. Κρατάμε όλα, έχω υπόψη. Λοιπόν, επόμενη συνάντηση ελληνοποίησης στην επόμενη εβδομάδα ή στο δεκαήμερο πάνω στη μεθεπόμενη, κύριε Αυγενάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.